Ακούτε σκάφη 100,3. Είχαμε πει την καλημέρα μας ήδη στον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Αυγενάκη, το πρώτο ερώτημα είναι απλό, γιατί ήδη γίνεται μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Είναι για ημινητήρα αναφορά του κυρίου Κοτζιά. Ένα θέμα το οποίο οπωσδήποτε και τις επόμενες μέρες το συζητάμε είναι πάρα και πολύ. Πρωτοφανές θέμα, δεν ξέρω. Και πρωτοφανές. Για να ακούσουμε όμως τη δική σας την άποψη γι' αυτό. Μάλιστα. Εδώ έχουμε ένα θίασο. Θίασο ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ με πρωταγωνιστές Κοτζιά, Καμένο, Τσίπρα. Ο βεβαίως αυτός ο θίασος δεν σταματά να μας εκπλήσει. Παρακολουθούμε το πρωτοφανές φαινόμενο, είστε έμπειροι και εσείς φαντάζομαι το επιβεβαιώνετε, πρώην Υπουργός Εξωτερικών να καταθέτει μηνυτήρια αναφορά κατά του εν ενεργεία Υπουργού Αμήνης. Γιατί ακόμα και αν ο τελευταίος δεν αναφέρεται ονομαστικά δεν σε αυτό. Δεν το λέει ο ίδιος. Όλοι γνωρίζουν ότι ήταν ο πρώτος που δημοσίως υπενήχθηκε ότι ο κύριος Κοτζιάς έχει χρηματοδοτηθεί υπογείως από τον κύριο Σόρος. Κατά παντός υπευθύνου είναι αυτή η μήνυση και για τα μέσα ενημέρωσης που πάντα φταίμε εμείς. Ναι. Δεν αναφέρεται σε εσάς, δεν αναφέρεται σε εμάς ως Νέα Δημοκρατία. Αναφέρεται σε αυτόν που υπενήχθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο ότι ο κύριος Κοτζιάς χρηματοδοτήθηκε, χρηματίστηκε από τον κύριο Σόρος. Λέει πάντως ότι απειλείται ακόμα και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά οφείλει η δικαιοσύνη να τα ψάξει μάλιστα πολύ, πολύ άμεσα. Και να σας πω και κάτι. Καλή οργά παρά ποτέ. Και το λέμε αυτό γιατί τώρα, μέρες τώρα, απορούμε για το γεγονός ότι η δικαιοσύνη εκτός από τυφλή έμοιαζε να είναι και κοφή. Γιατί πάλι με τη δικαιοσύνη τα βάζετε, κύριε Αυγενάκη? Δεν τα βάλαμε. Τώρα, άμα του λέτε είναι τυφλή αλλά και κούφι, τι δεν τα βάλατε, κομπλιμέντ τη κάνανε. Εμείς χαιρόμαστε που ενεργοποιήθηκε και χαιρόμαστε επίσης ότι και λέμε ότι είναι θετικό. Μα είχατε προσφύγει κι εσείς. Και ο κύριος Καραγκούρης είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Θελήσαμε λοιπόν να ενεργοποιηθεί η δικαιοσύνη, πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει μέχρι πρώτη. Τώρα λοιπόν χαιρόμαστε και θεωρούμε ότι ήταν θετικό βήμα ότι υπήρξε παρέμβαση τη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας που παρεμβαίνει η δικαιοσύνη για κατηγορίες που εκτοξεύονται από έναν υπουργό προς ένα άλλο εντός του ιδίου Υπουργικού Συμβουλίου. Και είναι επίσης εθαρρυντικό, για να μην το πούμε αρνητικά, να πούμε και το εθαρρυντικό, ότι η δικαιοσύνη πλέον μπορεί να εξαναγκάσει την κυβέρνηση να πράξει τα αυτονόητα. Δηλαδή, να δώσει τη δημοσιότητα, για παράδειγμα, αυτό το 9-σέλιδο κείμενο, που δεν είναι ραβασάκι προσωπικό μεταξύ του κ. Δεν είναι αυτό. Κυρίως η δικαιοσύνη, νομίζω, κύριε Αυγενάκη, θα απαιτήσει να έχει το τμήμα εκείνων των πρακτικών που αφορούν τη μήνυση που έκανε ο κ. Κοτζιά. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα την επιστολή του κ. Κοτζιά και την γλάψα του. Δεν υποτιμούμε τίποτα, μα τίποτα από όλα τα. Όχι, δεν είπα αυτό. Αλλά λέω κυρίαρχο, με συγχωρείτε, κυρίαρχο για τη μήνυση είναι το τμήμα εκείνο του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή των πρακτικών, που αφορά αυτό που είπε ο κύριος Καμένος. Αυτό είναι το μείζον αυτή τη στιγμή. Συμφωνούμε απολύτως. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Κοινοβουλίου που ο εισαγγελέας θα βρεθεί σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να ζητήσει πρακτικά Υπουργικού Συμβουλίου που πάντα δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα για αυτονόητους λόγους. Εμείς αναμένουμε την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και ελπίζουμε ότι η εισαγγελία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μάθουν οι πολίτες την αλήθεια για όλες τις αδιαφανείς συναλλαγές που έχουν καταγγελθεί. Εντάξει, αυτό πάντως με μια εταιρεία του Τζορτζ Σόρος. Μην περιμένουμε ότι θα γίνει αύριο το πρωί, κύριε Αυγενάκη. Όπως βέβαια και το πώς αξιοποιήθηκαν τα κονδύλια που διαχειρίστηκε ο κύριος Καμένος για τους πρόσφυγες με απευθείας αναθέσεις. Διότι πιθανότατα, κύριε Αυγενάκη, όπως καταλαβαίνουμε, εδώ θα γίνουμε ένα απέραντο δικαστήριο. Οι μεν θα έχουν την προανακριτική, εσείς θα περιμένετε αυτά τα αποτελέσματα ταυτόχρονα με την Όλαφ που ελέγχει το Υπουργείο Άμυνας για τα κονδύλια για τους πρόσφυγες, αλλά δεν θα ασχολούμαι με τίποτα. Σας δηλώνουμε ότι πέρα από τη δουλειά την οποία θα κάνει η δικαιοσύνη και οφείλει να την κάνει ανεπηρέαστα και με όσο τον γρηγορότερο τρόπο και ρυθμό που εκείνη μπορεί να έχει, εμείς πολιτικά και κοινοβουλευτικά θα αναζητήσουμε και θα εφαρμόσουμε ό,τι μεθόδους έχουμε στη διάθεσή μας για να ενισχύσουμε την ανάγκη του κόσμου να μάθει την αλήθεια. Μάλιστα. Εδώ έχουν ακουστεί πράγματα βαριά, έχουν ακουστεί κατηγορίες. Ένας υπουργός, να θυμίσουμε, που ταυτιζόταν απόλυτα με τις θέσεις και τις προθέσεις του κυρίου Τσίπρα, του πρωθυπουργού της χώρας, ο κ. Κοτζιάς, απεπέμφθη και παραμένει στις θέσεις του υπουργού. Ο υπουργός που μέχρι και την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ιστορία με τα Σκόπια ήταν αντίθετος. Άρα αυτός που συμφωνεί φεύγει, αυτός που διαφωνεί μένει. Καλά, αυτό είναι ένα. Κύριε Αυγενάκη, κύριε Γραμματέα, αυτό είναι ένα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να σας παρακαλώ, αυτό είναι ένα πρόβλημα καθαρά πολιτικό. Εμείς, σαν θεατές αυτού του έργου, επειδή
θεατρικά το παρουσιάσατε κι εσείς, σαν θεατές αυτού του έργου, είμαστε σφόδρα δυσαρεστημένοι που συμβαίνουν αυτά, διότι δεν μπορεί να συμβαίνουν σε μια δημοκρατία τέτοια πράγματα. Να κατηγορεί ο Υπουργός Άμυνας τον Υπουργό Εξωτερικών για χρηματισμό και να κάνει μήνυση ο κύριος Γκοντζιάς κατά παντός υπεύθυνου. Τι κατά παντός υπεύθυνου? Εγώ το είπα, ή ο κύριος Χάμενος? Και συνεχίζω τη σκέψη μου, διότι στην ουσία απαντούσε αυτό που σχολιάζετε μόλις τώρα. Και την ίδια ώρα, μετά από τόσες ημέρες, μετά πώς θα έχουν εξελιχθεί, μετά τη μήνυση στην οποία καταθέτει ο κύριος Κοτζιάς κατά παντός υπευθύνου, που ξέρουμε πολύ καλά που αναφέρεται, ο κύριος Τσίπρας παραμένει άφωνος. Αλλά πολύ περισσότερο και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, που έγιναν θεατές όλων αυτών των οποίων καταγράφει και βεβαίως αναφέρει ο κύριος Κοτζιάς, ναι, δεν έχουν ανοίξει το στόμα τους. Οι άλλοτε λαλίστατοι αριστεροί ευαίσθητοι σήμερα έχουν καταπιεί. Τώρα, κύριε Βιεννάκη, έχουμε ταυτόχρονα και την προανακριτική που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι θα βγει τελικά και αν θα συγκροτηθεί και αν θα παραπεμφθεί το θέμα εκεί. Γιατί μέχρι στιγμής τα στοιχεία είναι αδύναμα. Μιλάνε για πολιτικές ευθύνες. Για την προανακριτική, λέω. Για την υγεία. Για την υγεία. Μάλιστα. Εσείς τι βλέπετε να, βλέπετε να γίνεται για λόγους σκανδαλολογίας, για να συρθεί η αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές πιεζόμενη μέσα από σκάνδαλα ή σκανδαλολογία, ή υπάρχει ψωμί? Μάλιστα. Έχουμε και λέμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια σταθερή θέση χρόνια τώρα. Όπου μπορεί να συνδράμει το έργο της δικαιοσύνης για να διελευκανθεί η οποιαδήποτε υπόθεση, θα το κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να καλύψουμε τον οποιοδήποτε. Από την άλλη όμως, έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε και τους θεσμούς και τις διαδικασίες, αλλά και στελέχη τα οποία υπηρέτησαν τη χώρα με συνέπεια και φυσικά με ευσυνδυσία. Αλλά να μας κουνάνε και το δάχτυλο οι προτεργάτες και πρωταγωνιστές δεκάδων σκανδάλων, αυτό δεν το ανεχόμαστε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές δεκάδες σκανδάλων? Πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων στο Θριάσιο. Ναι. Αναφέρω. Το έκανε ο κ. Γεωργιάδης προχτές στη Βουλή, το παρουσίασε. Ναι. Μετά την κατακύρωση του έργου, ήταν ο κύριος του διαγωνισμού, μειώθηκε η προκαταβολή που όφιλε να καταβάλει ο παραχωριστούχος από τα 20 στα 10 εκατομμύρια ευρώ και αντιθέτως υπερτριπλασιάστηκε η έκταση που δικαιούται να καλύψει το Θριάσιο και έφτασε στα 235.000 τετραγωνικά μέτρα. Ναι, μάλιστα. Άλλο. Αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο. Η κυβέρνηση επιχείρησε να παραχωρήσει με απευθεία, παρακαλώ, ανάθεση το Ελευθέρω Βενιζέλο για επιπλέον 20 χρόνια έναντι μόλι 483 εκατομμυρίων ευρώ. Με παρέμβασή τη, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο έκρινε ότι ήταν ευτελέ το τίμημα, αλλά και επί τη ουσία υποχρέωσε την κυβέρνηση να επανεκκινήσει τη διαδικασία. Μάλιστα. ΔΕΠΑ. Το στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν επικεφαλή των λιπασμάτων στην Καβάλα, έγινε επικεφαλή τη ΔΕΠΑ και φρόντισε να δίνει φυσικό αέριο στην εταιρεία που προηγουμένως δούλευε με μεταχρονολογημένες επιταγές αντί να παίρνει προκαταβολή τα χρήματα όπως ορίζεται από τον νόμο. Άλλη περίπτωση. Αυτός είναι ο ΔΕΠΑ τώρα, ο τωρινός είναι αυτός? Βεβαίως. Μάλιστα. Διασπάθηση κοινοτικών χώρων για το μεταναστευτικό. Τον έχει βάλει ο Σταθάκης αυτόν, ναι. Πολύ πιθανό. Ο κύριος Σταθάκης. Διασπάθηση κοινοτικών πόρων για το μεταναστευτικό ή το προσφυγικό. Ένα λεπτό έχουμε ακόμα, ναι. Ελέγχεται. Υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες. Ναι, αλλά είναι θέμα όμως. Είναι θέμα, φυσικά είναι θέμα. Όπως του πρώην επικεφαλής της Διευθυντής Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, του κυρίου, νομίζω, αν δεν απατώ, με Ηλιόπουλου, ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα για διαφανείς διαδικασίες και κατασπατάληση κοινοτικών πόρων. Εκεί έχουν αλλάξει, τρεις γραμματείς έχουν αλλάξει. Κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να είναι όλοι ανίκανοι, τι διάλο. Εκεί κάτι γίνεται, κύριε Αβγενάκη. Βέβαια, 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και να έχουμε αυτό το μαύρο χάλι στη Μόρια και οπουδήποτε αλλού. Μα και σήμερα έχει δημοσιεύματα εξευτελιστικά για την Ελλάδα. Επειδή όμως μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, μισό λεπτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να σας πω το εξής. Θα περιμένουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας οπωσδήποτε, κύριε Αβγενάκη, γιατί καθυστερήσαμε σήμερα. Και θα το συνονοηθούμε. Θέλουμε να ακούσουμε τι γίνεται με τα φάρμακα, τι γίνεται με τις δαπάνες, τι γίνεται στο real estate με όλα αυτά που νοικιάζουν σπίτια, τι γίνεται με την εφορία. Ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρεται, ξέρετε, μόνο για τη σκανδαλολογία, ενδιαφέρεται την καθημερινότητα, για αυτό που τον καίει. Ακριβώς. Εντάξει. Ακριβώς. Ωραία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας οπωσδήποτε άμεσα για να συζητήσουμε και αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλημέρα.